Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω. Συνεπώς, πέρασαν τα δύσκολα, κύριε Πλατή. Πάμε σε εποχές ανάκαμψης από τη μεγαλύτερη εικόνα που είναι η παγκόσμια οικονομία. Από εκεί να ξεκινήσω. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο λέει το Διεθνές Μονετικό Ταμείο είναι ότι το 2012 θα είναι ένα έτος μεγάλων προκλήσεων. Αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η κατάσταση στην Ισπανία και στην Ιταλία, όπου φαίνεται ότι σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έχουν ύφεση 1,8 και 1,9%. Αυτό γιατί το λέτε, γιατί το υπογραμμίζετε αυτό? Επειδή αυτές οι δύο χώρες είναι οι δύο χώρες οι οποίες αν κλονιστούν περισσότερο από όσο μπορούν, η Ευρωζώνη θα μπει σε πολύ δύσβατα μονοπάτια. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χρόνος το 2012 και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις προβλέψεις μας αλλά και τους υπολογισμούς μας για το πώς θα βγάλουμε το χρόνο. Πάντως υπάρχει μια αντίδραση από την αντιπολίτευση δια του αναπληρωτή Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κ. Νεοφύτου λέει ότι με αυτά τα δεδομένα και με την εικόνα που δίδει για το 2012 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα επιπρόσθετα μέτρα θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, κάτι περισσότερο από δεδομένα. Είναι αυτή η εικόνα που έχετε κι εσείς? Η πραγματικότητα είναι ότι αν επαληθευθούν οι ρυθμοί της ύφεσης για το 2012 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι, δηλαδή υπερδιπλάσιων αυτών των οποίων προϋπολόγιζε το Υπουργείο Οικονομικό και άρα έκανε τον προγραμματισμό του όσον αφορά σε μέτρα, τότε σίγουρα θα είμαστε εκτός όσον αφορά στα μέτρα. Εγώ όμως θα παραμείνω, αγαπητέ Χρύσανθε, πιο αισιόδοξος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λόγω της τονοτικής ένεσης του τουρισμού, λέτε. Θεωρώ πραγματικά ότι μέσα από τα έσοδα που θα έχουμε από το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα τις προσπάθειες τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή σιγά σιγά να υλοποιούνται, θεωρώ ότι θα μπει η κυπριακή οικονομία σε ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο και τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα να συναντήσουμε όχι τους στόχους κατά ανάγκη αυτούς που θα θέλαμε, δηλαδή της ανάπτυξης, αλλά χαμηλότερης ύφεσης από αυτό που το οποίο δείχνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για να πάμε το 2013 σε οριακή ανάπτυξη, έτσι. Θεωρώ όμως ότι έχουμε μακρύ δρόμο για το 2013. Την ίδια στιγμή πρέπει να το επαναλάβουμε ότι αν δεν επιληθεί το πρόβλημα με το τραπεζικό μας τομέα, δεν θα μπορεί να μπει αυτή η ενισχυτική ρευστότητα στην αγορά και άρα να οθήσει την ανάπτυξη. Αυτό το οποίο εμποδίζει αυτή τη στιγμή την κυπριακή οικονομία από το να τρέξει είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρευστότητα και δεν υπάρχει και φθηνό χρήμα στην αγορά. Άρα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της πολιτείας. Της επίλυσης του ζητήματος των τραπεζών. Ακριβώς αυτό. Γιατί εδώ θα είναι το βαρύδι το τεράστιο και εδώ είναι και ο λόγος που θεωρείται η Κύπρος από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης ως επικίνδυνη για κάποιας μορφής αφέτησης των υποσχέσεων και χρεοκοπίες. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Είστε καλά.